λόγω της κίνησης έμπλεξε, όπως είπε ο κύριος Καρογιάννης, στο κομφούζιο, κυκλοφοριακό κομφούζιο, να φτάσει στην Βουλή. Αλλά στο τέλος παρέμεινε μόνο ο Υπουργός Μεταφορών και παρακολούθησε τις ομιλίες των αρχηγών και κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, Μιχάλη. Κάτι το οποίο έψεξαν, όπως έχουμε ήδη ακούσει, και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ, αλλά και η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρόεδρος της Βουλής. Εγώ θα έλεγα το εξής. Η Βουλή ξεκίνησε σήμερα να συζητά τον ύψιστο νόμο, τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος δεν συνιστά μία πρόταση νόμου που κατέθεσαν κάποιοι βουλευτές, αλλά έχει να κάνει με το κρατικό νομοσχέδιο που έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία του κράτους. Συνεπώς, η παρουσία υπουργών, τουλάχιστον στα προηγούμενα χρόνια, ήταν δεδομένη. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο παρίστατος αυτή την εναρχτήρια συζήτηση. Δικαίως λοιπόν η αντιπολίτευση έψεξε το γεγονός ότι απουσίαζαν υπουργοί της κυβέρνησης. Λοιπόν, Σωτήρη, τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, στη συζήτηση που έγινε σήμερα στην Βουλή, διότι θα πρέπει να το δούμε πρόσφατα, για παράδειγμα, το 2020, πριν από 3 χρόνια, επί διακυβέρνησης και πάλι του Δημοκρατικού Συναγερμού, η ψηφοφορία στον προϋπολογισμό δεν εξασφάλισε πλειοψηφία και είχαμε παρατράγουδα για άλλο θέμα όμως, για την καταψήφιση του προϋπολογισμού. Μιχάλη, εγώ νομίζω να τα θέσουμε έτσι όπως προνοεί και το Σύνταγμα. Είναι μια καθεχρονική διαδικασία η έγκριση του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και συνιστά στην διάκριση των εξουσιών. Η νομοθετική εξουσία εξετάζει το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο κατέθεσε στην Βουλή η κυβέρνηση. Έχουν παραστεί οι υπουργοί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικών, έχουν επεξηγήσει το μέρος εκείνο που αφορά στα υπουργεία τους και συνεπώς τις τελευταίες 2 δεκαετίες παρατηρείται η αδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας να διαθέτει εκ προημίου την πλειοψηφία για να εγκριθεί αυτό το νομοσχέδιο. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι το 2002, όταν ήταν η διακυβέρνηση Γλαύκου Κλειρίδη, ο πρόεδρος ο ίδιος ανέπεψε τον προϋπολογισμό του κράτους, γιατί η πλειοψηφία τότε της αντιπολίτευσης είχε συσταθεί η συμμαχία του Δημοκρατικού Κόμματος με το ΑΚΕΛ εν όψη των προεδρικών του 2003 και ήταν σε τέτοιο βαθμό, είχε σε τέτοιο βαθμό αλλάξει ο προϋπολογισμός που ο ίδιος ο τότε πρόεδρος τον ανέπεψε. Ναι, συνέβη κάτι ανάλογο το 2020, πριν από 3 χρόνια, όπου το ΔΙΚΟ καταψήφισε τον προϋπολογισμό για διαφορετικούς όμως λόγους. Ήταν τότε που το ΔΙΚΟ, Μιχάλη, να θυμίσουμε, αρνήθηκε να ψηφίσει τον προϋπολογισμό με το επιχείρημα ότι η τότε κυβέρνηση δεν παρήχε στοιχεία στον Γενικό Ελεγχτή της Δημοκρατίας. Και αν θυμάστε, το κράτος εισήλθε σε περιπώτειες. Είχαμε την έγκριση των 12 τιμωρίων για να συνεχίσει να λειτουργεί. Έτσι, και στη συνέχεια διαφοροποιήθηκαν οι συσχετισμοί και η ΕΔΕΚ ενέκρινε στο τέλος συνέδρα με υποπροϋποθέσεις για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Τώρα προκύπτει το ερώτημα. Είναι υγιές για τη λειτουργία της δημοκρατίας το να χρειάζονται τέτοιου είδους συμμαχίες στη Βουλή για να διασφαλιστεί η έγκριση του προϋπολογισμού, του σημαντικότερου νόμου κάθε χρόνο για να μπορεί να λειτουργεί το κράτος? Οι απόψεις διήστανται. Κάποιοι λένε όχι και υποδεικνύουν το ανεδαφικό υπό τα δεδομένα της συνεχιζόμενης κατοχής αλλαγής του πολιτιακού μας συστήματος σε κοινοβουλευτική δημοκρατία, όπου η μη εξασφάλιση πλειοψηφίας στη Βουλή οδηγεί σε παρέτηση την κυβέρνηση. Κάποιοι άλλοι λένε ναι, υπό την έννοια ότι έτσι υποχρεώνεται η κυβέρνηση να κάνει κάποιες υποχωρήσεις, ίσως να χρειαστεί και να νερώσει το κρασί της σε κάποια θέματα για να πείσει και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα να της παράσχουν στήριξη στην κρίσιμη ψηφοφορία του προϋπολογισμού. Και ερχόμαστε, Σωτήρη, στους συσχετισμούς της συζήτησης που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη. Υπάρχει αυτή την φορά πλειοψηφία για έγκριση? Υπάρχει. Σε αυτή τη διαδικασία δεν αναμένεται να υπάρξουν εκπλήξεις. Οι δυσκολίες πρωτόγνωρες, όπως είπαμε, τον Δεκέμβριο του 2020. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, αν και αντιπολίτευση, όπως έχει δηλώσει με την επίκληση την ανάγκη λειτουργίας του κράτους, θα υποστηρίξει τον προϋπολογισμό. Από εκεί και πέρα, ΑΚΕΛ και Δημοκρατικός Συναγερμός θα παραμείνουν στο ρόλο τους και θα το ακούσουμε αύριο και στις ομιλίες απλών βουλευτών. Όπως το έχουμε ακούσει και στις ομιλίες των αρχηγών.
είναι ιδιαιτέρως επικριτική και στο Κυπριακό και στα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης και της ακρίβειας προς την κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίου. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Την ώρα της συζήτησης του προϋπολογισμού έξω από την Βουλή πραγματοποιούσαν νέα εκδήλωση.